ψητό είναι πότε πληρώνονται οι συντάξεις που λέγαμε τις, και τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν καθοριστεί, έχουν βγει οι ημερομηνίες, κύριε Διοικητά. Από τις 25 του μηνός ξεκινάει η πρώτη καταβολή. Έτσι, να δούμε και την κάρτα, να δούμε την κάρτα με τις πληρωμές των συντάξεων. Έχουμε τους όλους όσους ανήκουν στον χώρο του ΟΓΑ, οι αγρότες, όπως λέμε, κύριε Διοικητά, έτσι δεν είναι. Είναι οι τέλος αγρότες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι πληρώνονται επίσης και όσοι είναι στον ιδιωτικό τομέα και παίρνουν τις επικουρικές συντάξεις, Μαργαρίτα, εκείνη την ημέρα. Δύο μέρες μετά την Παρασκευή, στις 29, έχουμε τις πληρωμές όλων όσων είναι μισθωτοί. Προέρχονται δηλαδή ουσιαστικά είτε από τον ιδιωτικό είτε και το δημόσιο τομέα. Βλέπουν οι φίλοι μας τηλεθεατές στην σχετική κάρτα. Πληρώνονται βεβαίως και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου εκείνη την ημέρα. Σωστά. Σωστά. Ναι. Και από την προηγούμενη τα χρήματα στους λογαριασμούς. Καταργήσαμε το σύστημα με το μονό ζυγών. Εντάξει, δεν είναι. Είναι το θέμα το. Ήταν άδικο. Κύριε Διοικητά, ήταν άδικο τα μονά ζυγά, να το ξέρετε. Το θέμα της πληρωμής των συντάξεων είναι κάτι που μας απασχολεί και εμάς. Πρέπει να σταντάρουμε τις ημερομηνίες. Ο λόγος είναι ότι είναι πολλά τα πληροφοριακά συστήματα και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στον τρόπο που πληρώνονται οι συνταξιούχοι, στα χρήματα που πρέπει να έχουν οι τράπεζες, στα ATM. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα από μόνο του ο τρόπος πληρωμής των συντάξεων. Θα έρθει και αυτό η ώρα του να τακτοποιηθεί τώρα που τακτοποιούν τα πράγματα σιγά σιγά στον ΕΦΚΑ. Πάντως από την προηγούμενη μέρα στις 7 το απόγευμα συνήθως είναι τα χρήματα στις τράπεζες. Σωστά. Γιατί τώρα, η πληρωμή γίνεται την προηγούμενη μέρα το απόγευμα, οπότε τα χρήματα εμφανίζονται στην τράπεζα την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Κύριε Διοικητά, το θέμα νομίζω θα είναι ο τίτλος που θα ακολουθήσει που λέει ότι μηδέν θα δουν, δηλαδή ίσως και τίποτα, μηδέν πραγματικά θα δουν στους λογαριασμούς τους αρκετοί συνταξιούχοι που θα περιμένουν τη σύνταξη του Οκτωβρίου, αλλά σύνταξη δεν θα πάρουν. Από μηδέν μέχρι και ένα ευρώ δηλαδή μπορεί να δουν. Λοιπόν, δεν είναι πολλοί αυτοί οι συνταξιούχοι. Ακούστε, έγινε μεγάλο θέμα τον τελευταίο μήνα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Έχουμε το νόμο 5078, είναι ο νόμος που έδωσε αυτή τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μπορούν να εργάζονται χωρίς να παρακρατάτε το 30% της συντάξεώς. Mm-hmm. Θυμόσαστε λοιπόν πολύ καλά ότι το Δεκέμβριο όταν βγήκε ο νόμος είχαμε μια κατακόρυφη αύξηση των συνταξιούχων που θέλησαν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Αυτό ήταν ευεργετικό για αυτούς γιατί σταμάτησε η παρακράτηση του 30%, άρα μπορούσαν να δουλέψουν χωρίς την ποινή του 30%. Η μοναδική υποχρέωση που όριζε ο νόμος, ήταν δύο μάλλον οι προϋποθέσεις που όριζε ο νόμος. Η πρώτη ήταν να δηλώσουν την απασχόλησή τους στον οργανισμό και η δεύτερη ότι θα πληρώνανε τις ασφαλιστικές εισφορές συν ένα κομμάτι που ονομάζεται πόρος υπέρ ΕΦΚΑ. Για τους μισθωτούς αυτό παρακρατάτε από τον εργοδότη. Για τους μη μισθωτούς καταβάλλεται μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα λοιπόν ήρθε ο 50% και τι είπε στους μη μισθωτούς όταν δεν πληρώσει ο μη μισθωτός εργαζόμενος τις ασφαλιστικές του εισφορές και τον πόρο. Mm-hmm. Αυτό παρακρατάται από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων. Μήπως είναι λίγο λοιπόν, άδικο όμως τώρα πάρα πολύ μικρό να δει κάποιος περιμένοντας τη σύνταξή του να δει ένα μηδενικό στο ATM, στο μηχάνημα. Είναι λίγο άδικο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα το μπορούσε κάποιος να. Θα ξαφνιαζόμουν να βλέπα μηδέν. Περίμενα σύνταξη. Κάπως το είπε ο κ. Χαριτάτος προηγουμένως. Είχε ένα ρεπορτάζ για μια δημοσίευση στο Facebook. Είπε ότι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο δημιουργούμε και συνειδήσεις, δημιουργούμε. Ήταν η καλύτερη πάσα που μπορούσε να μου δώσει. Μπορούμε να φανατίσουμε εύκολα, να παραπλανήσουμε, ακούστε, να ενθουσιάσουμε χωρίς. Ακούστε, κύριε Φερμεντίδη, η μοναδική υποχρέωση που έχει ο ασφαλισμένος είναι να καταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Όταν λοιπόν δεν καταβάλει ο ασφαλισμένος τις ασφαλιστικές του εισφορές, κάτι γίνεται σε ολόκληρο το σύστημα. Δεν μπορεί 1% να μην μπορεί να καταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Από επιλογή του πήγε να δουλέψει. Α, Β. Είναι αντίστοιχα, επιλογή, αντίστοιχα, δουλειά, αντίστοιχα. Ένα λεπτό, κύριε Βαρβέρη, είναι επιλογή. Είναι συνταξιούχος, κύριε Φωσκόλου. Είναι επιλογή όμως. Αντίστοιχα, προφανώς ότι οι άνθρωποι δεν θα βγάζουν πέρα. Ο μισθωτός δεν έχει τη δυνατότητα να μην πληρώσει τις φορές του και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωσή μας να εκπαιδεύουμε, αν θέλετε, και τον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς στη μοναδική υποχρέωση που έχουμε. Ναι, γιατί η μεν σύνταξη, κύριε Διοικητά, είναι μια πηγή εισοδήματος και η εργασία που επιλέγεις να κάνεις παράλληλα με την πρώτη πηγή εισοδήματος δημιουργείς μια δεύτερη που είναι η εργασία σου. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι η μόνη και μοναδική πηγή εισοδήματος σύνταξη. Οπότε γιατί λειτουργείτε αντισυνταγματικά σε βάρος του πολίτη. Ναι. Αυτό λέτε με λίγα λόγια. Αυτή που έχει γεννηθεί δεύτερη. Εξηγούν οι τηλεθεατές για να μην εκνευρίζονται. Ακριβώς. Γεννιάται μια δεύτερη πηγή εισοδήματος. Αντιληπτό, σας λέει ο κ. Βαρβέρης, εκτιμώ ότι τουλάχιστον το όσο οφείλεις να πληρώσεις, που είναι ένα μικρό συγκεκριμένο ποσό,
το πληρώνεις. Δεν το λέει ο Βαρβέρης, αυτό το λέει ο νόμος. Ο νόμος. Ο νόμος. Ο ΕΦΚΑ, ο οργανισμός. Γιατί κάποιο θα πει: είναι που κόβει την μοναδική πηγή εισοδήματος. Από που έχει γεννηθεί μια δεύτερη, έτσι δεν είναι, κύριε Κάρδαρη? Ναι, απλά να επεξηγήσω λιγάκι και να το δώσω σαν πληροφορία, γιατί πολλές φορές δεν το γνωρίζουν. Κάθε φορά που γίνεται μια διακοπή επαγγέλματος, πρέπει να το δηλώνουμε. Πολλές κάτι φορές... που δεν γίνεται συχνά. Ακριβώς. Πολλές φορές λοιπόν το σύστημα τους υποχρεώνει να καταβάλουν και εισφορές ενώ έχουν διακόψει. Άρα έχουμε υποχρέωση να δηλώνουμε κάθε φορά και την έναρξη, για να αποφύγουμε και το πρόστιμο των συντάξεων, αλλά και τη διακοπή μας. Να μην αν αυτό το πρωί, κυρία Κάρθαρη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι, που λέει, κυρία Κάρθαρη. Και αν αυτό επαναλαμβάνεται στον εργασιακό μας βίο αρκετές φορές, έχουμε κάθε φορά την ίδια υποχρέωση. Γιατί το σύστημα μπορεί να μας δει μία φορά συνεχώς εργαζομένους. Ναι. Και μπορεί να υπάρχει μία διακοπή 5-10 μηνών. Αυτό λοιπόν θα μας εξαιρέσει και από την υποχρέωση να καταβάλουμε τις πρόσθετες φορές. Άρα λοιπόν, όση μεγαλύτερη συνέπεια δείχνουμε και εμείς προς το σύστημα, τόσο θα αποφύγουμε και τυχόν λάθη του συστήματος. Ωραία, για να μην μείνουμε άλλο σε αυτό το θέμα, υπό ποια έννοια, το θέμα είναι ότι θα δουν 0, 1 ευρώ, ελάχιστα ευρώ συνταξιούχοι στο λογαριασμό τους. Η απάντηση είναι αυτή που δώσατε, κύριε Διοικητά. Αυτό το αφορά το 1% τώρα... των εργαζόμενων συνταξιούχων. Έτσι, για να μην αγχώσουμε, για να μην αγχώσουμε τον κόσμο. Αν είναι και έναν αφορά, αφορά, αν είναι ο πατέρας μου, με απασχολεί. Απλά αφορά, επαναλαμβάνω, το 1% των εργαζόμενων συνταξιούχων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Κάρδα, εγώ θα το επαναλάβω, κύριε Φεμεντίτη, και με συγχωρείτε, είναι ότι έχουμε την υποχρέωση όταν διακόπτουμε την εργασία μας, όπως πηγαίνουμε στην εφορία να διακόψουμε την εργασία μας, να διακόψουμε και την ασφάλισή μας. Γιατί μέχρι τουλάχιστον λίγο καιρό πριν δεν υπήρχε αυτή η διασύνδεση. Τώρα υπάρχει, είναι η αλήθεια, αλλά για. Αν υπάρχει κάποιο λάθος που έχει εμφανιστεί, έρχεται από παλιά. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Τι αλλάζει τώρα με την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης? Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. Θέλουμε τη βοήθειά σας, κυρία Κάρδαρη, να δούμε καταρχάς το πίνακα με την εικόνα εκείνη που μας παρουσιάζει. Τι μπορώ να εξαγοράσω σήμερα? Θυμίζω ότι ένας ο οποίος είναι στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εξαγοράσει έως 7 χρόνια. Σωστά. Δηλαδή, στα 62 έτη για να πάρω σύνταξη χρειάζομαι τουλάχιστον 40 χρόνια για πλήρη σύνταξη. Αν έχω 33, παίρνω και άλλα 7 από τον πίνακα. Ναι. Αν το δούμε πάλι τον πίνακα, παρακαλώ, γιατί είναι σημαντικό στους τηλεθεατές. Από τα στοιχεία που λέμε, δηλαδή λοιπόν, από τη στρατιωτική θητεία, πες τα Μαργαρίτα. Μέχρι σήμερα λοιπόν ισχύει το γεγονός ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε πλήρη σύνταξη στα 62 απαιτούνται 40 έτη. Και έχουμε τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να αναγνωρίσουμε έως 7 έτη, μόνο εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτές τις κατηγορίες που φανερώνται στον πίνακα. Να πούμε ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι 7 χρόνια τα πλασματικά, στο δημόσιο τομέα 15. Είναι περισσότερα. Γιατί εξαγοράζουμε πρόσθετα για τα παιδιά. Ωραία. Τι γίνεται, λοιπόν, τι αλλάζει τώρα? Αυτό βέβαια δεν είναι σχέση με τον ΕΦΚΑ άμεσα, γιατί το παίρνει νομοθετικό πλαίσιο. Όχι, εδώ δεν έχουμε ακόμα μια νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε δημοσιεύματα, ακούσματα και μη διάψευση σε αυτά τα δημοσιεύματα ότι ο συνολικός χρόνος αξιοποίησης θα περάσει στα 5 έτη και για τον ιδιωτικό τομέα και για το δημόσιο, χωρίς όμως να είναι αναγκαίο να τα ταυτίσουμε με αυτές τις κατηγορίες. Για παράδειγμα, κάποιος που δεν έχει κάνει σπουδές θα μπορεί να εξαγοράσει 5 έτη πλασματικά χωρίς να είναι από σπουδές. Από παιδιά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε έναν ευρύτερο κύκλο να εξαγοράσει πλασματικά χρόνια, αλλά περιορίζει, όπως είπαμε, τα 7 στα 5. Ακούστηκε επίσης κάτι που είναι σημαντικό, ότι θα περάσει και η δυνατότητα αυτή και στην επικουρική σύνταξη. Μέχρι τώρα στην επικουρική σύνταξη και σε πολλές κατηγορίες, όπως το ΕΤΕΑΜ, δεν μπορούσαμε να εξαγοράσουμε παρά μόνο το στρατό για τους άντρες. Άρα λοιπόν έχουμε μία διευκόλυνση αφενός, έχουμε ένα περιορισμό από την άλλη πλευρά, θα το δούμε και στο νομοσχέδιο. Κάτι που ακούστηκε ακόμη και αυτό θα ήθελα να το προσέξουμε και να το προλάβουμε αν είναι δυνατόν, είναι το γεγονός ότι η αξιοποίηση του πλασματικού χρόνου δεν θα έχει την ίδια ανταποδοτικότητα με το χρόνο της εργασίας. Αυτό είναι άδικο, γιατί πληρώνεται ως ποσό, οπότε πριν προχωρήσει κάποιο νομοσχέδιο, να το έχουμε υπόψη μας. Πάρα πολλά μηνύματα για τα αναδρομικά, κύριε Διοικητά, των συνταξιούχων. Περιμένουν να πάρουν χρήματα. Τι γίνεται, πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των επανυπολογισμών των συντάξεων? Ο καινούριος κύκλος των επανυπολογισμών είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επόμενη πληρωμή, υπολογίζω ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για αναδρομικά αυτών που δεν έχει επανυπολογιστεί, ο 4670, ο νόμος 4670. Ήδη έχουμε
τα πρώτα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι σε περίπου ένα με 1,5 μήνα θα είμαστε σε θέση να πληρώσουμε αναδρομικά του 46-70. Είναι σε εξέλιξη ο επανυπολογισμός των εργαζόμενων στις τράπεζες και αυτό είναι σε εξέλιξη. Απλά αυτό έχει λίγο μεγαλύτερη καθυστέρηση ή μάλλον βγαίνει σταδιακά και ο λόγος είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τις τράπεζες, με τις μισθοδοσίες τους, παίρνουμε αρχεία. Οπότε είναι μια ολόκληρη ακολουθία. Άρα στο ερώτημα πότε θα πάρουμε, πότε θα κλείσει ο κύκλος του επαναπολογισμού των συντάξεων, λέτε σε 1-2 μήνες από τώρα. Σε 1-2 μήνες θα πληρώσουμε ξανά αναδρομικά του 46-70 και θα πληρώσουμε και τράπεζες. Υπολογίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία του επανυπολογισμού. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σχετικά με αυτό. Να περνάμε και σε κάποια ερωτήματα των τηλεθεατών. Καλημέρα σας από τη Ρόδο. Είμαι 64 ετών, βγήκα πρόωρα στα 62 και παίρνω σύνταξη 460 ευρώ με 6.900 ένσημα. Είναι σωστή και αν ναι, συνεχίζω, λέει, να δουλεύω για να ζήσω. Αυτά τα ένσημα που βάζω τώρα θα μετρήσουν στα 67 μου και πόσο? Σας ευχαριστώ, λέει. Κυρία Κάρδερ, με χαρά. Και να προσθέσετε, αν θέλετε. Λοιπόν, όταν είμαστε στην ηλικία των 64 ετών, όπως και η ίδια παραδέχτηκε η κυρία, έχουμε μία πρόωρη συνταξιοδότηση. Λόγω πρόωρη συνταξιοδότηση έχουμε μία μειωμένη σύνταξη. Από εκεί ξεκινά λοιπόν η μείωση. Επίσης, έχουμε έναν αριθμό ενσήμων, ο οποίος δεν ξεπερνά τα 30 χρόνια. Άρα και από εκεί επίσης οι συντελεστές είναι μειωμένοι. Θεωρώ λοιπόν από εμπειρία ότι το ποσό που λαμβάνει είναι σωστό. Τώρα τα ένσημα τα οποία πραγματοποιεί μετά τη συνταξιοδότηση έρχονται να προσθεθούν στη σύνταξη. Δεν είναι όμως το ίδιο τα αποδοτικά με αυτά που πραγματοποιούμε πριν υποβάλουμε το αίτημα συνταξιοδότησης. Άρα καλό θα είναι να προσέχουμε πριν υποβάλουμε πόσα ένσημα έχουμε και να πάμε λίγο τη συνταξιοδότηση λίγο παρακάτω όταν είμαστε σε χαμηλό αριθμό ένσημα. Να προσθέσουμε κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Όταν πάρω μειωμένη σύνταξη στα 62 μου, στα 63 μου, όταν φτάσω στα 67 δεν γίνεται πλήρη σύνταξη. Μένει μειωμένη, δηλαδή να το ξέρει ο κόσμος. Αν επιλέξεις να φύγεις πρόωρα με μειωμένη, έμεινες εκεί, δεν μπορείς να πας σε πλήρη σύνταξη. Δεν αλλάζει το καθεστώς της συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Άλλο ένα ερώτημα ακόμα, συγγνώμη, Σπύρο. Επ' αυτού να πούμε ότι εκκρεμούν αρκετές χιλιάδες αιτήσεων για συνταξιοδότηση. 16.000 μέχρι τον Μάιο, από ό,τι έχω καταγράψει. Περίπου 16.000 είναι οι κύριες συντάξεις μέχρι τον Μάιο. Αν λέω σαν το νούμερο. Δεν έχω καταλάβει. Οι εκκρεμότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν μιλάτε για τις εκκρεμότητες ελεξιπρόθεσμες συντάξεις, 19.000, είναι 19.000. Είμαστε σε ιστορικά χαμηλά. Σωστά, το γράφουμε εδώ στο πίνακα. Γιατί θα πρέπει να υπολογίσει κανείς ότι μέσα σε αυτό τον αριθμό των 19.000 είναι συντάξεις με πάρα πολύ μεγάλες οφειλές. Είναι αιτήσεις. Είναι αιτήσεις οι οποίες περιμένουν απόφαση και ΚΕΠΑ, είναι αιτήσεις οι οποίες έχουν δικαστικές εμπλοκές. Η διεθνής είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάμε πολύ καλά και στη διεθνής. Δεν είμαστε στις εκκρεμότητες των 19.000. Όχι, δεν είναι, ποτέ δεν ήταν. Έχουμε μία μείωση στις διεθνείς περίπου 20% τους τελευταίους 4 μήνες. Γενικώς το θέμα των εκκρεμοτήτων είναι σε εξαιρετικό δρόμο. Και πρέπει να κάνουμε και μια παρατήρηση. Κάθε μήνα, και εκπαιδευτικά το λέγαμε με τον Σπύρο και την Χρύσα στη σύσκεψη που κάναμε, κάθε μήνα μπαίνουν στο σύστημα 16.000 νέες αιτήσεις. Μπαίνουν αρκετές, είναι η αλήθεια. Άρα, αν υπολογίσουμε το Μάιο έχουμε 19.000 στοκαρισμένες, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και τώρα που θα μπει και ο Σεπτέμβριος, είναι περίπου 50.000 αιτήσεις. Είναι περίπου 50-60.000. Είναι αυτή η τραγική αναλογία, άσχετο, σχετικό με τις γεννήσεις και θανάτους στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Ναι. Όταν θέλει κανείς να δει το σύστημα, πρέπει να κοιτάξει δύο αριθμούς. Τους αριθμούς των θανάτων και τον αριθμό των παιδιών που πηγαίνουν στην πρώτη δημοτικού. Ακριβώς. Και δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εκεί καταλαβαίνεις ακριβώς. Που πας στα σχόρα. Έχουμε άλλο ένα ερώτημα που βλέπω εδώ από τη Μυρτό. Λέει: καλημέρα, έχει γίνει αίτηση 18/4 του 24 για να πάρει απονομή σύνταξης, αίτηση απονομή σύνταξης γύρατος. Σήμερα λέει είναι 21/9. Κανένα νέο. Τι πρέπει να κάνω? 18 Τετάρτο έκανε την αίτηση. Άρα μετράει από το Μάιο η σύνταξη της. Είναι ένα πολύ ειδικό ερώτημα, επιτρέψτε μου λίγο. Να πω λίγο την πραγματικότητα, τι είναι και τι πρέπει να κάνει ο συνταξιούχος. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα που μιλάμε καθαρίζονται οι συντάξεις σε λιγότερο από 60 μέρες. Είναι ένας χρόνος ρεκόρ, αν αναλογιστεί κανείς τι περάσαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Υπάρχουν συντάξεις που βγαίνουν σε 10 λεπτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν την αίτηση και παίρνουν ένα mail και έχει βγει η σύνταξή τους. Υπάρχουν συντάξεις που βγαίνουν σε 20 μέρες, σε ένα μήνα, σε 2 μήνες, ο μέσος όρος είναι 2 μήνες. Η κυρία η οποία σας έστειλε το μήνυμα, προφανώς είναι μια ειδική περίπτωση. Δεν ξέρουμε αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αν έχει οφειλές. Και το μήνυμα της Έλσας, στο μήνυμα που διάβασε η Χρύσα, δεν υπάρχει προσωπικό στον ΕΦΚΑ. Προσλήψεις χρειάζονται.
Ας πάνε στα τμήματα που βγαίνουν συντάξεις, πόσο πιέζει το προσωπικό, το ελάχιστο προσωπικό, εξαντλούνται, πόσα τηλέφωνα υπάρχουν από πολιτικά πρόσωπα για να βγει μια σύνταξη πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται κανένα τηλέφωνο από κανένα πολιτικό πρόσωπο για να βγει μια σύνταξη. Δεν έχει καμία σημασία το τηλέφωνο. Οι συντάξεις καθαρίζονται με τον κανόνα του αυτή που μπαίνει τελευταία. Οπότε μην παίρνετε κανένα πολιτικό. Δεν έχει κανένα νόημα να πάρει κανένας. Δεν είναι μόνο θέμα προσωπικού. Σίγουρα είναι θέμα προσωπικού. Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι άνθρωποι στον ΕΦΚΑ, οι εργαζόμενοι, έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Έχουν πιεστεί, τους έχουμε πιέσει και εμείς πολύ. Με τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, τι γίνεται, έχουμε βελτιωθεί? Πολύ μεγάλο θέμα καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Έχει γίνει μια μεγάλη τομή πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Έχουμε κόψει επί της ουσίας τις πολλές επισκέψεις, έτσι ώστε να περάσει κανείς από τα ΚΕΠΑ. Έχει γίνει ηλεκτρονικό το σύστημα, ο ασφαλισμένος πηγαίνει στο γιατρό του, ο γιατρός του δημιουργεί τον εισηγητικό φάκελο, ηλεκτρονικά κάνει την αίτηση, βγαίνει το ραντεβού, πηγαίνει μόνο και μία μόνο φορά στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Θα σας πω, δεν ξαναφυτρώνουν, λέει, το χέρι. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πηγαίνει λοιπόν μία φορά στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και βγαίνει η γάπα του, δηλαδή η γνωμάτευση αναπηρίας. Έχει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης αυτό το κύκλωμα. Το κοιτάμε πάρα πολύ έντονα. Το Υπουργείο έχει στραμμένα τα μάτια του. Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας και η διοίκηση του οργανισμού ασχολείται πάρα πολύ αυτή την περίοδο με τα ΚΕΠΑ, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Θα δείτε κάποια ωραία πράγματα. Ελπίζω μέσα στον επόμενο χρόνο να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Όταν λέμε ωραία πράγματα, γιατί να μας δώσετε και μια είδηση. Να σας πω κάτι αυτό. Με την νοημοσύνη που λέτε ότι εντάξετε στον ΕΦΚΑ. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Με πάτε από τα ΚΕΠΑ στην τεχνητή νοημοσύνη. Το ένα δεν έχει τεχνητή νοημοσύνη. Στον ΕΦΚΑ χρησιμοποιούμε πολύ τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Φρεμεντίτη. Ένα μέρος των αυτοδοτημένων συντάξεων βγήκε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Είναι στην καθημερινότητά μας, σε πάρα πολλά εργαλεία χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφιοποιούμε το περισσότερο μέρος του αρχιακού υλικού μας και του έγχαρτου αρχείου μας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Είναι, γιατί σήμερα, θα τα πει και η Μαργαρίτα, έχουμε ακόμα τις καρτέλες, τις παλιές καρτέλες με τα κουπονάκια, ψάχνει ο κόσμος χαρτάκια, ψάχνει απολεσθέντα ένσημα. Γιατί δεν χάνουν τα χάσει κι αυτά. Η αλήθεια είναι όμως ότι η εικόνα μπροστά σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πολύ ευχαριστώ. Μαργαρίτα, δεν είναι για να απαντήσετε τώρα, γιατί είναι και λίγο κρεμιστικό να σου κάνουν ξαφνικές ερωτήσεις που ενδεχομένως χρειάζεται να ψάξετε και να δώσετε απάντηση. Το λέμε για το δίκαιο του λόγου και της εικόνας σας απέναντι στους τηλεθεατές, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λέει η φίλη Χρύσα, έκανε αίτηση διαγραφής στον ΕΦΚΑ και επειδή 9 μήνες μετά μπήκα στην καρτέλα μου να δω αν υπάρχει αλλαγή, μου λένε ότι αποτελεί για το ΚΕΑΟ διαδικασία διακοπής διαδικασίας. Μπήκα στην καρτέλα μου, λέει, απλά έλεος. Έχει κάνει κάτι λάθος, φίλη. Λοιπόν. Θα θέλω να απαντήσω εγώ. Απαντώ εγώ. Λέμε τις διαδικασίες. Μπορεί ένας απλός πολίτης να κάνει μια λάθος κίνηση. Εγώ μπορώ να βλέπω και το διαδικαστικό και το καθημερινό θέμα, επειδή ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Δεν σβήνει αμέσως η οφειλή. Πρέπει να επεξεργαστούν το αίτημα. Μπορεί να υπάρχει. Αν λέει η ασφαλισμένη, λέει το γεγονός ότι συνδέθηκε στην καρτέλα της, ότι θεωρήθηκε διακοπτικό γεγονός. Λοιπόν, αυτό είναι η ασφαλισμένη. Αν μπορώ να καταλάβω εγώ αυτό το ερώτημα. Ο νόμος τι λέει εδώ πέρα? Ο νόμος λέει ότι για να διαγραφούν οι οφειλές της δεκαετίας δεν πρέπει να υπάρχει διακοπτικό γεγονός. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι αν μια δεκαετία πίσω εγώ έχω ενημερωθεί για τις οφειλές μου, τότε δεν μπορούν αυτές να διαγραφούν. Νομικό. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν είχε κάποια ενημέρωση. Το απαντάτε και έχει σημασία αυτό. Αλλά ακόμα και το γεγονός ότι παίρνω ασφαλιστική ενημερότητα. Δηλαδή, εγώ σήμερα να πάρω ασφαλιστική ενημερότητα και δεν παίρνω, μου λέει το σύστημα, δεν παίρνεις ασφαλιστική ενημερότητα, γιατί έχεις οφειλές. Αυτό θεωρείται ενημέρωση. Λαμβάνει γνώση, άρα διακόπτει την παραγραφή. Άρα δεν μπορώ να ξέρω τεχνικά τι έκανε η συνέντευξη. Κάθε φορά που λαμβάνουμε γνώση, είτε εγγράφος, είτε προφορικός, είτε ζητώντας μια ασφαλιστική ενημερότητα, διακόπτει την παραγραφή. Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά και πάρα πολλά. Είναι βομβαρδισμός μηνυμάτων. Κύριε Μαργαρίτη, καλό Σάββατο πάλι εδώ. 7 η ώρα θα είμαστε εδώ. Δεν θέλω να σας κλέψω τη δουλειά. Όχι, κύριε Μαργαρίτη, εμείς σας στέλνουμε. Θέλω να σας πω πάντως ότι όσες φορές είχαμε κάποια κραυγαλαία περίπτωση που έφτασε εδώ στο σταθμό στο Open και το δώσαμε στη διοίκηση του ΕΦΚΑ και είδε ότι πράγματι υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
θέμα. Είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο επίλυση του θέματος. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, κύριε Βαρβέρη, και για την ΕΑΣ μας ρωτάνε τι θα γίνει, αν θα έρθει αυτή η τροπολογία τέλος πάντων στη Βουλή, αν θα τη δούμε και αν θα υπάρξει κόφτης να μας δώσετε μια απάντηση. Αν μπορείτε, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο του Υπουργείου. Το κατανοώ. Απλά λέω, μήπως μπορείτε να μας δώσετε κάποια πληροφορία. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τόσο ο Υπουργός όσο και ο Υφυπουργός έχουν κάνει μια σχετική δήλωση ότι δεν θα υπάρχει αυτή η αδικία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, κάποιος να παίρνει αύξηση και αντί για αύξηση να βλέπει στο ATM μείωση. Άρα λοιπόν το Υπουργείο εργάζεται πάρα πολύ να βρει τον αλγόριθμο, αν θέλετε, που θα γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς σε συνεργασία μαζί τους επικουρούμε και θα δώσουμε την τεχνική λύση. Άρα νομίζω ότι δεν έχει κάτι να φοβηθεί κανείς. Κύριε Διοικητά, το άλλο Σάββατο εδώ στις 7 θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα δεν μπορούσα να το δούμε τον κύριο Βαρβέρη. Τον δέσμευσε. Κυρία Γκάμπερ, σας ευχαριστούμε και εσάς που προσπαθήσατε να απαντήσετε. Συγκεντρώνουμε ερωτήματα. Με βλέπετε με το κεφάλι κάτω, γιατί είναι τόσο πολλά τα ερωτήματα. Είναι ανεκτικός, είναι υπομονετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.